Εμείς όμως θα πάμε μια βόλτα προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Θα συναντήσουμε εκεί τον Διονύση Κλάδη. Είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη Λαϊκή Συσπήρωση, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και ο Γενικός Γραμματέας με ευθύνη την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε? Όσο μπορούμε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και με όλα αυτά που έχουμε ζήσει τις προηγούμενες μέρες, αλλά και σήμερα. Δυστυχώς βλέπουμε αντί προσπάθειες να είναι για την προστασία του περιβάλλοντος για να σωθεί έστω και ένα δέντρο ακόμα, έχουμε εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, να κόβονται πάνω από 300-400 δέντρα για να φτιαχτεί ένα δημοτικό γυμναστήριο που βέβαια έχει σίγουρα ανάγκη ο τόπος, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό εις βάρος του περιβάλλοντος. Και ισχύει αυτό το σύνθημα που φωνάζουμε, γιατί έχουν κάνει 15 προσαγωγές που μετατράπηκαν σε συλλήψεις για παρακόλληση δημόσιου έργου από το πρωί, ενός κόσμου που αντιδρούσε σε αυτή την προοπτική. Και ένα σύνθημα που φωνάζουμε εδώ τώρα απ' έξω, ο κόσμος που είναι συγκεντρωμένος, που λέει ότι 200 δέντρα μείνανε όλα και όλα και αυτά. Αν καούν, πώς να το πω, δεν θα μας μείνει ανάσα καμιά σε αυτόν τον τόπο. Και αυτά έπρεπε να κόψουμε για να κάνουμε ένα γυμναστήριο, ενώ θα μπορούσε να γίνει σε πολλά σημεία. Βεβαίως, δηλαδή χρειάζεται να... Και εμείς αυτό ζητήσαμε να ξαναγίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, ώστε να δούμε τι άλλες πιθανότητες έχουμε ή πώς θα διασφαλιστεί έστω ό,τι χρειάζεται να βγει από αυτά τα δέντρα, να ξαναμπεί σε άλλο σημείο ή οπουδήποτε αλλού, να τα δούμε και πώς μπορούν να διασφαλιστούν αυτά, γιατί πραγματικά όταν έχουν καεί 800, όπως είπατε και εσείς, 16, που έχουμε φτάσει 8.000 θέματα, είναι ασυλλήπτο. Τώρα να έχουμε 200, 300, 400 δέντρα μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και να πηγαίνουμε να τα κόβουμε και αυτά την ώρα που έχει γίνει όλη αυτή η καταστροφή. Οι κοπές έχουν σταματήσει για την ώρα. Ο εργολάβος τώρα κανονικά μετά την παρέμβαση της αστυνομίας πρέπει να λειτουργεί κανονικά. Δεν έχω εικόνα γιατί έχουμε βρεθεί εδώ πέρα, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά, αλλά φαντάζομαι ότι εφόσον έγιναν όλα αυτά, προχώρησαν σε προσαγωγές, η λήψη του κόσμου ήταν εκεί, προχωράει και κανονικά. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα, έχει ευθύνη και η Δημοτική Αρχή, υπάρχουν και τεράστιες ευθύνες βέβαια για την πυρκαγιά, για όλα αυτά τα ζητήματα που γίνανε από την κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, για όλες αυτές τις ελλείψεις που μία πυρκαγιά δεν μπορούμε να τις σβήσουμε 12 μέρες. Και στην περιοχή μας δεν είναι καινούργιο αυτό το φαινόμενο. Να θυμίσω ότι είχαμε στη Δαδιά πάλι πέρυσι, να θυμίσω ότι είχαμε στο Παπίκι Όρος επίσης 20-21 μέρες έχει γίνει εκεί η φωτιά, δηλαδή κάποια πράγματα αδιανόητα, δεν τα χωράει πραγματικά ο νους. Που δείχνανε, χτυπούσαν καμπανάκι για όλο αυτό που συνέβη φέτος, όλες αυτές οι ελλείψεις σε πυροσβεστική, σε μέσα, σε προσωπικό, σε όλα τα ζητήματα, σε κρουνούς που δεν λειτουργούσαν, σε αντιπυρικές ζώνες που δεν υπήρχαν, σε καθάριση του δάσους που δεν υπάρχει, σε αντιπυρικές ζώνες που δεν υπήρχαν, σε χίλια δύο πράγματα. Πραγματικά οι ελλείψεις είναι τεράστιες τώρα και αναδεικνύονται με τραγικό τρόπο. Αποκόβοντας το σχέδιο της καταστολής της πυρκαγιάς από την πρόληψη, ξεκόβοντας το, καταργώντας τις δασικές υπηρεσίες, τους δασοπυροσβέστες και όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι πραγματικά δεν μπορούν να ζήσουν οι πυρκαγιές. Mm. Και το βλέπουμε στην πράξη αυτό. Τώρα ειδικά να καίγεται ένα δάσος το οποίο είναι μοναδικό, το οποίο μιλάμε για τεράστια καταστροφή και μιλάμε για τεράστιες επιπτώσεις στην περιοχή του Εύρου και της Ροδόπης και αλλού που είχαμε πυρκαγιές, βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο δυστυχώς ο Εύρος. Για πολλά χρόνια πλέον μιλάμε ότι οι συνέπειες δεν θα είναι απλά για τώρα με μια αποζημίωση, ένα 600 ή ένα 6000 για τις οικοσκευές, που είναι οι κλασικές αποζημιώσεις που δίνει το κράτος σε όλες τις αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις. Δεν λύνονται με αυτά τα ζητήματα. Μιλάμε για συνέπειες σε βάθος πραγματικά που δυστυχώς θα έχουμε από αυτή τη μεγάλη τεράστια καταστροφή. Που πέρα από όλα αυτά είχαμε και τουλάχιστον 19 νεκρούς, μεταξύ αυτών και δύο παιδιά, έτσι. Mm-hmm. 20 για την ακρίβεια, έτσι όπως καταγράφηκε στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τι κατά τη γνώμη σας δεν πήγε καλά αυτή τη φορά? Γιατί η 13η μέρα είναι και η εικόνα δεν είναι καλύτερη, είναι χειρότερη.
Και υπάρχει ερώτηση στο μυαλό των ανθρώπων. Πού μπορεί να σταματήσει τελικά η φωτιά και με ποιον τρόπο, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, παρόλες τις δυνάμεις που έχουν έρθει και από άλλες χώρες, τις πυροσβεστικές, και παρόλες τις επιχειρήσεις που έχουν στηθεί. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ούτε εγώ είμαι πυροσβέστης για να πω ακριβώς πώς θα γίνουν. Όμως, ακούγοντας τη γνώμη ειδικών, βλέποντας τις συζητήσεις που υπάρχουν, καταρχήν θέλουμε να στρέψουμε στη συζήτηση πραγματικά στο πριν την πυρκαγιά. Γιατί τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να προσανατολιστεί ο κόσμος και να συζητάμε ποιος έβαλε τη φωτιά. Αν ήταν οι μετανάστες, αν ήταν οι εμπριστένς, αν ήταν το σχέδιο, αν ήταν... Είχαμε και αυτόκλειδους ήφηδες, έτσι, για μια φορά ακόμα. Και όλα αυτά ακόμα τα ζητήματα που φαίνεται για ακόμα μια φορά ότι αυτές οι δυνάμεις προσπαθούν να βάλουν λάδι την κυβερνητική πολιτική, να μην ζητάει κανένας για τις ευθύνες της εκάστοτε κυβέρνησης, διαχρονικά των κυβερνήσεων και να συζητάμε για το ποιος έβαλε τη φωτιά και αν είναι σχέδιο, αν δεν είναι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Υποτίθεται ότι συντεταγμένη πολιτεία, το κράτος θα έπρεπε να έχει σχέδιο για κάθε περίπτωση. Ειδικά στην περιοχή εδώ που είμαστε, που αποτελούμε στόχο αντιπίνων, γιατί ακριβώς έχει γίνει και αν θέλετε ένα τοϊκό γεφύρωμα και τα αντίπεινα όπως ξέρετε μπορεί να είναι διάφορων μορφών. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να σου στείλουν ένα drone, λέω εγώ για παράδειγμα. Εντάξει, έπρεπε να έχουμε μέτρα πρόληψης για κάθε ενδεχόμενο και για, ας το πούμε, σκόπιμη ενέργεια. Το αποτελέσμα τους φαίνεται ότι δεν είχαμε. Το αποτελέσμα τους φαίνεται ότι δεν υπήρχε και όχι μόνο δεν υπήρχε. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε και αναδεικνύουμε τις ευθύνες, γιατί πάντα μπαίνει η λογική κόστος-όφελος. Στα πάντα. Mm-hmm. Τι είπε η κυβέρνηση και το κλιμάκιο που ήρθε εδώ, που δεν ζήτησε ούτε μια συγγνώμη, δεν ανέλαβε ούτε μία ευθύνη. Ήρθε ολόκληρο κυβερνητικό κλιμάκιο. Δεν ακούσαμε με τα χείλη τους τίποτα. Για όλη αυτή την τεράστια καταστροφή. Δεν έχουν, σαν να μην έχουν καμία ευθύνη, τίποτα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα κατά τη γνώμη μας. Αυτά δείχνουν και το πού θα πάει το πράγμα. Δηλαδή, όταν δεν παίρνουμε υπόψη μας την πείρα όλων των προηγούμενων πυρκαγιών και τη σημερινή, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση, πώς θα γίνει. Σου λέει, είμαστε κάθε φορά έτοιμοι και πάντα είμαστε πιο έτοιμοι από πέρυσι κτλ. Και πάντα έρχεται μια μεγαλύτερη καταστροφή. Άρα τελικά η ετοιμότητα που έχουμε δεν ισχύει ούτε σε μέτρα που πήραμε, ούτε σε χρηματοδότηση και έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Το δασαρχείο της Αλεξανδρούπολης έχει 0 δασεργάτες. Μάλιστα. Αυτό τώρα ποιος θέλει. Το δασαρχείο του Σουφλίου έχει 4 φύλακες, 4 δασοφύλακες για 800.000 στρέμματα. 200.000 στρέμματα στον άνθρωπο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είναι αδύνατο να ελέγξει οτιδήποτε. Είναι αδύνατο, εννοείται ότι είναι αδύνατο. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα που θέτουμε και έρχεται και σου λέει η κυβέρνηση, δεν έχω λεφτά, σου λέει, για να καλύψω όλα αυτά. Χρειάζεται να βρούμε κάποιον, εκεί θα το ρίξει πάλι. Δηλαδή οι αιτίες, το γεγονός της λογικής κόστος ωφέλους, της λογικής ότι για τα κέρδη όλα, άμα δεν έχει κέρδη δεν κάνουμε τίποτα. Προσπαθούν εκεί τώρα να ρίξουν και να βάλουν μέσα την επιχειρηματική δράση και στα ίδια τα δάση. Τα καίμε και μετά ερχόμαστε ως σωτήρες πάλι να βάλουμε μέσα τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Του λέει, αφού εγώ δεν μπορώ να τα καθαρίσω, δεν μπορώ να τα κάνω κτλ. Να μπαίνουν μέσα επιχειρήσεις να καθαρίζουν, ας πούμε, το δάσος και να εκμεταλλεύονται το ένα και το άλλο. Την κάψιμη ύλη, τέλος πάντων, ό,τι είναι, την ξυλία, ας πούμε, κτλ. Να φτιάχνουν ό,τι μπορούν να φτιάξουν με σκοπό το κέρδος. Μπορούμε να πάμε έτσι μπροστά όμως. Αυτό δηλαδή που μας έφερε μέχρι εδώ, δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί να περιμένουμε μόνο αν θα βγάλει κέρδος ένας ιδιώτης από τη διαδικασία, πας και σωθούμε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί αυτή την ώρα τρέχει η συζήτηση στη Βουλή για τις πυρκαγιές και κυρίως για τη μεγάλη πυρκαγιά του Εύρου. Θα τρέξει όμως και μια συζήτηση το βράδυ στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου και θα μιλήσετε κι εσείς. Ποιες είναι τελικά, υπάρχουν και οι ευθύνες της Περιφέρειας εδώ πέρα, τουλάχιστον στο συντονισμό? Καταρχήν επιθυμούμε να γίνει συζήτηση. Ως λαϊκή συσπήρωση, εγώ δεν είμαι περιφερειακός σύμβουλος ακόμα, είμαι ψήφος για την επόμενη θητεία, αλλά η περιφερειακή σύμβουλη της λαϊκής συσπήρωσης, ο Σιδέρης ο Μιχαηλίδης και οι υπόλοιποι εδώ από τον Εύρο και οι υπόλοιποι βέβαια περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης έχουν καταθέσει πρόταση προημερησίας διάταξης συζήτηση, έκτακτο θέμα, ας πούμε, για συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο. Να δούμε αν θα συζητηθεί κιόλας. Μπορεί η Περιφερειακή Αρχή να επιλέξει να μην το συζητήσει καν. Εμείς θα επιμείνουμε να συζητηθεί βέβαια, γιατί είναι ένα σημαντικό ζήτημα και έχουμε βάλει και συγκεκριμένους δράσεις που καλούμε την Περιφέρεια να αναλάβει, έτσι ώστε να ανακουφιστεί έστω
ο κόσμος και να, και να, που έχει πληγεί, κυρίως οι κτηνοτρόφοι που έχουν μεγάλο πρόβλημα. Με, μιλάμε τώρα για κτηνοτρόφους, πέρα από ότι έχουν καεί 50 στάνες εδώ στην περιοχή, πέρα από ότι έχουν χαθεί χιλιάδες ζώα, για όσα μείνανε, μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να βοσκήσει. Δεν μπορεί να... Και όχι μόνο για τώρα, για ένα-δυο μήνες. Μιλάμε, δεν μπορεί να βοσκήσει για, για πολλά χρόνια από εδώ και πέρα, μέχρι να επανέλθει όλη αυτή η κατάσταση. Και επίσης μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος έχει χάσει τα πάντα από ζωοτροφές, ας πούμε, και τα λοιπά, στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουν χαθεί. Άρα είναι ένας τομέας ακόμα που θα αργήσει να λειτουργήσει πάρα πολύ και έχει κατασταθεί ολοκληρωτικά. Θέλει, θέλει πάρα πολύ στήριξη, τουλάχιστον γιατί κλέβοντας μας πέραν κτηνοτρόφοι και μας λέγανε οι άνθρωποι ότι γλίτωσα τα ζώα μου από τη φωτιά, θα τα χάσω από την πείνα. Δεν έχουμε τι να τα ταΐσω και τα λοιπά. Λέω μια παράμετρο. Mm-hmm. Έχουμε ένα πλαίσιο ολόκληρο, τώρα βέβαια δεν προλαβαίνουμε λόγω χρόνου, αλλά είναι και τα ζητήματα, τα κυρίαρχα που είναι και ευθύνη της περιφέρειας, τα ζητήματα για την αντιπλημμυρική προστασία. Πρέπει άμεσα να τρέξουν, να προχωρήσουν αυτά τα μέτρα, γιατί πραγματικά θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το που θα ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις. Είναι κρανίου τόπος η περιοχή εδώ πέρα. Μιλάμε για μια απόσταση, τι να σας πω, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Σουφλί, ας πούμε, που βλέπεις όλο καμένα. Το είδαμε, ήμασταν για... κοινείς εκεί την βαδιά της Τρίτης, είδαμε όλη την έκταση. Μιλάμε για, τι να πω, για πραγματικά και το σχέδιο και όλα αυτά που λένε, μας μπαίνουν κι άλλα στο μυαλό, ότι εδώ εκενώσανε κοντζάμ νοσοκομείο από το φόβο τους τι θα γίνει, από το σχέδιο αν θα σωθεί τελικά και το νοσοκομείο, θα κάνει και αυτό. Γιατί αυτή ήταν, αυτή είναι η ουσία τώρα, δεν υπάρχει για καπνούς και για τέτοια. Κανένα νοσοκομείο δεν βγαίνει για καπνούς. Υποτίθεται ότι πρέπει να έχει φίλτρα, να έχει τέτοια που να εξασφαλίσει την κατάσταση μέσα στο νοσοκομείο. Αλλά όταν γλύφουν οι φλόγοι στα κτίρια, ας πούμε, από πάνω ακριβώς που είναι τα κτίρια της ιατρικής και της μοριακής βιολογίας των σχολών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει φόβος τι θα γίνει αν θα συνεχίσει και η φωτιά και παρακάτω. Και έγινε λοιπόν η εκένωση. Και ωραία η εκένωση που έγινε. Έμεινε μια μέρα ο κόσμος εδώ χωρίς νοσοκομείο, πραγματικά. Αν συνέβαινε κάτι θα σε πήγαινε στο ΙΚΑ. Τι να σε κάνει στο ΙΚΑ πραγματικά, να πάρει περισσότερο οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Λοιπόν, και βαφτίσαμε και πλωτό νοσοκομείο, το πλοίο της γραμμής που πάει στα Μοθράκη Λίμνο και γυρνάει πίσω. Και, λοιπόν, και τελείωσε και η τουριστική σεζόν για τη Σαμοθράκη με αυτά που γίνανε. Πραγματικά, γιατί μετά ήρθε και εκεί μια πυρκαγιά που δυστυχώς τη σβήσανε. Βέβαια έχουν καεί τα καλώδια που πηγαίνανε, που τροφοδοτούσαν το ρεύμα, το νησί με ρεύμα κτλ. Έμειναν και αυτοί 2-3 μέρες μέχρι να πάνε και γεννήτριες και ούτω καθεξής που έπρεπε να υπάρχουν γεννήτριες εκεί. Θα τις πάμε μετά, δηλαδή ξέρουμε και την κατάσταση. Αν υπήρχε και μποφόρα, αν υπήρχε και άλλη, κατάσταση, έπρεπε να υπάρχουν έτσι και άλλοι γεννήτριες στο νησί για να λάβουν αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων έμεινε και όπως καταλαβαίνουμε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και εκεί. Τέλος πάντων θέλουμε να κάνουμε με αυτή την κουβέντα, γιατί είναι και τα αντιπλημμυρικά, είναι και 1.200 άλλα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Γιατί όσο παραμένουν αυτές οι ελλείψεις, έρχεται η νέα μεγαλύτερη καταστροφή. Το λέγαμε πέρσι με τη φωτιά στο δάσος Δαδιάς ξανά. Φέτος ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή, η οποία δεν έχει ακόμα σβήσει. Και πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να έρθει το επόμενο διάστημα, και να σκεφτούμε ότι στην περιοχή μας, όταν δεν μπόρεσαν και δεν είχαν σχέδιο για να έφτασε η φωτιά μέχρι, έκαψε σπίτια, οικισμούς, όλη την Αλεξανδρούπολη, σε όλα τα γύρω-γύρω, τους γύρω-γύρω οικισμούς και τα λοιπά, έχει κάψει πάνω από το 1/4 του Εύρου και τα λοιπά, μας λένε για ασφάλεια που θα υπάρχει από τις εγκαταστάσεις του LNG, από την ατομική βάση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποιος μπορεί να τους πιστέψει πια? Κατάμε την ερώτηση αυτή και κλείνοντας ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, εσείς ήσασταν από τους ανθρώπους που μαζί με πολλά μέλη που ήσασταν και στην πρώτη γραμμή ως εθελοντές, υπήρξαν συνάνθρωποι μας όμως αντί να βοηθήσουν αυτή την δύσκολη κατάσταση, κυνηγούσαν άλλους ανθρώπους. Ένα σχόλιο λοιπόν για αυτούς τους ατόκλειδους ήφηδες που έκαναν και το γύρο και της Ελλάδας και του κόσμου. Πραγματικά υπάρχει αυτή η διαφορετική εικόνα. Είναι ο κόσμος της αλληλεγγύης και ο κόσμος του μίσους. Και εμείς αυτοί είμαστε με τον κόσμο της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της προσπάθειας εκείνη την ώρα, στο μέτωπο της φωτιάς, που υπεχείρησαν τα μέλη του κόμματος
και στην Αγνάντια και στον Άβαντα και στη Δαβία πάνω και στα Δίκελα και σε διάφορους και στη Χιλή και τα λοιπά. Ανοίξαμε τα γραφεία μας το βράδυ να είναι ανοιχτά έτσι ώστε όποιος στη μεγάλη εκένωση της Μάκρης της Χιλής και των Δικέλων, ώστε όποιος ήθελε να μπορούσε να βρει τέλος πάντων ένα τόπο να κάτσει. Είχαμε φτιάξει και ολόκληρο μηχανισμό όπου τροφοδοτούσαμε κόσμο σε σπίτια που είχε ανάγκη μέρες στο να μείνει να περάσει το βράδυ του μέχρι να ξημερώσει να δει τι θα γίνει. Αυτή είναι μια πλευρά της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης που δεν ήμασταν μόνο εμείς. Ευτυχώς είδαμε δεκάδες, εκατοντάδες κόσμο ο οποίος πάλεψε, έμεινε στο χωριό του και παλεύει, και παλεύει ακόμα και τα λοιπά. Και εμείς βέβαια με ό,τι δυνάμεις έχουμε στηρίζουμε αυτή τη διαδικασία και συνεχίζουμε τον αγώνα. Ήδη χθες έγινε σύσκεψη των εργατικών σωματείων. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ μέσα στο κίνημα προσπαθούμε να και με μορφές αλληλεγγύης και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με κινητοποίηση και διεκδίκηση, γιατί τέτοια είναι η ώρα. Δεν χρειάζεται καμία επανάπαυση από το ποιες αποζημιώσεις και τα λοιπά θα πάρουμε. Τα έχουμε δει, έχει πικρή εμπειρία πια ο λαός μας. Χρειάζεται να διεκδικήσει όλα αυτά τις ελλείψεις που οδήγησαν μέχρι εδώ, να διεκδικήσουμε να καλυφθεί έστω και μία ακόμα θέση πυροσβέστη, να υπάρχει έστω και ένα πυροσβεστικό όχημα παραπάνω που μπορεί να σώσει το σπίτι το δικό μας αύριο ή μεθαύριο, γιατί πραγματικά είδαμε σπίτια να σώζονται και από την ηρωική προσπάθεια των κατοίκων και των δυνάμεων του ΚΚΕ μαζί τους και των πυροσβεστών, κάπου να μην υπάρχει, να μην φτάνει δηλαδή η πυροσβεστική παντού, να προσπαθούμε με τα ίδια μας τα χέρια, τα κλαδιά, τους βαντιστήρες, ό,τι είχε ο καθένας κτλ. Να τα σώσει και σώσαμε και τέτοια σπίτια. Άρα έστω και ένα σπίτι να σωθεί, έστω και μια περιουσία, έστω και το βιός, έστω και ορισμένα ζώα, πώς να το πω, είναι μια διαδικασία που ό,τι σώθηκε τέλος πάντων σώθηκε και μέσα από αυτή την παρέμβαση του λαού και πρέπει να συνεχίσουμε και τη διεκδίκηση και τον αγώνα σε αυτή την κατεύθυνση.